Πάμε λοιπόν στον Διευθυντή Ερευνών της Παλμός Ανάλυσης που έκανε την έρευνα, τον κύριο Πασχάλη Τεμεκενίδη. Κύριε Τεμεκενίδη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, γεια σας και καλή εβδομάδα. Επίσης και έχει προκύψει μια πολύ ενδιαφέρουσα χαρτογράφηση, θα έλεγα, των προβλημάτων και της πραγματικότητας γενικά που έχουμε στην αγορά εργασίας και στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Δώστε μας έτσι τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία αυτής της έρευνας. Κοιτάξτε, καταρχάς να πω ότι αυτή είναι μια έρευνα την οποία διενεργήσαμε και είμαστε στη φάση αυτή τη στιγμή επεξεργασίας και ανάλυσης των δεδομένων για λογαριασμό της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος. Είναι μια έρευνα η οποία επιχειρεί χρησιμοποιώντας ένα πάρα πολύ μεγάλο δείγμα. Έχω την εντύπωση ότι ίσως δεν υπάρχει αντίστοιχη έρευνα τέτοιου μεγέθους στο παρελθόν, να χαρτογραφήσει τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και να δούμε και ανά κλάδο και ανά γεωγραφική περιοχή και ανά μέγεθος επιχείρησης ποια είναι τα κενά, σε ποιες ειδικότητες, σε ποια γνωστικά πεδία, σε ποιες δεξιότητες. Προκειμένου η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων να διαδραματίσει το ρόλο τον οποίο θεσμικά έχει του Συμβούλου της Διοίκησης, της Κεντρικής Διοίκησης σε τέτοια θέματα, σε θέματα επιχειρήν. Κύριε Τεμενεκίνη, να σας πω ότι... Ναι, παρακαλώ. Να τα πάρουμε με τη σειρά. Να μας πείτε καταρχάς ποιο είναι το προφίλ των επιχειρήσεων σε σχέση με την απασχόληση. Πόσους εργαζομένους απασχολούν, ποιοι από αυτούς είναι με μερική, ποιοι με πλήρη απασχόληση. Κοιτάξτε, καταρχάς να πω ότι η έρευνα διεξήχθησε ένα τεράστιο δείγμα. Είναι 5.076 επιχειρήσεις. Για να σας δώσω ένα μέτρο σύγκρισης, το σύνολο με βάση τα στοιχεία του συστήματος Εργάνη, το σύνολο των επιχειρήσεων που απασχολούν τουλάχιστον ένα εργαζόμενο με εξαρτημένη σχέση εργασίας το 2023 ήταν περίπου 300.000. Άρα λοιπόν έχουμε μία χαρτογράφηση με βάση το 1,5% του συνόλου των επιχειρήσεων. Μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο δείγμα. Τι έχουμε πάρει λοιπόν από αυτό το δείγμα? Έχουμε δει ότι κατά μέσο όρο μια επιχείρηση απασχολεί 7 εργαζόμενους. Προφανώς υπάρχει μια τεράστια, όπως καταλαβαίνετε, διαφοροποίηση από επιχειρήσεις που πολύ μικρές που απασχολούν ένα εργαζόμενο μέχρι και επιχειρήσεις που απασχολούν μερικές χιλιάδες. Αλλά κατά μέσο όρο μια μέση επιχείρηση απασχολεί 7 εργαζόμενους, από τους οποίους οι 6 είναι σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης και ο ένας σε καθεστώς μερικής απασχόλησης. Και θέλω να τονίσω την αξία αυτού του ευρήματος, γιατί όπως καταλαβαίνετε, εδώ μιλάμε για ανώνυμες απευθείας απαντήσεις των επιχειρήσεων, όχι το τι δηλώνεται στο σύστημα Εργάνη, που πολλές φορές, όπως αντιλαμβάνεστε, μπορεί να παρουσιάζει κάποιες στρεβλώσεις. Κύριε Τεμεκενίδη, για να πάμε τώρα να δούμε ακριβώς πού έχουμε τις μεγαλύτερες ελλείψεις εργαζομένων και γιατί. Κοιτάξτε, το 37% των επιχειρήσεων δηλώνουν ότι έχουν σήμερα κάποια κοινή θέση εργασίας. Μιλάμε για πάνω από μία στις τρεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις, επειδή έχουν κοινές θέσεις εργασίας, δεν συνεχίζουν τη δραστηριότητά τους. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι είτε καλύπτουν εκ των ενόντων αυτά τα κενά, δηλαδή με τους εργαζόμενους που ήδη έχουν, είτε σε ένα βαθμό αυτό περιορίζει την περαιτέρω ανάπτυξή τους. Θα σας δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Τα υψηλότερα ποσοστά κενών εμφανίζονται στον τομέα της μεταποίησης και των κατασκευών, τους δύο τομείς δηλαδή που τους τελευταίους μήνες φαίνεται να έχουν την πιο δυναμική πορεία ανάπτυξης. Επίσης, στον τομέα του τουρισμού, οι περισσότερες επιχειρήσεις που αναφέρουν κενές θέσεις εργασίας δεν ανήκουν στον τομέα, στον κλάδο των καταλυμάτων, αλλά στην εστίαση. Εκεί παρουσιάζεται το μεγαλύτερο κενό εργαζομένων. Και αν θέλετε να πάμε και στο επόμενο επίπεδο, όπου οι επιχειρήσεις απαντούν για ποιο λόγο. Ακριβώς, για ποιο λόγο, ναι. Ακριβώς, για ποιο λόγο δηλαδή αυτές οι θέσεις παραμένουν κενές την ίδια στιγμή που υπάρχει ποσοστό ανεργίας, δεν είμαστε σε πολύ χαμηλά ποσοστά ανεργίας, υπάρχει δηλαδή δεξαμενή ανέργων. Υπάρχουν δύο βασικοί λόγοι που καταγράφονται. Ο βασικότερος είναι η απροθυμία των ανέργων να καταλάβουν την θέση εργασίας με αυτά τα χαρακτηριστικά. Και το δεύτερο είναι η έλλειψη των ατόμων με τα απαιτούμενα προσόντα ή τις απαιτούμενες δεξιότητες. Ουσιαστικά, δηλαδή, οι επιχειρήσεις, αυτό που μας λένε στην έρευνα, είναι ότι είτε δεν βρίσκουν ανθρώπους να καλύψουν αυτές τις θέσεις, γιατί δεν επιθυμούν οι άνθρωποι, οι άνεργοι, να εκτελέσουν τέτοιου είδους εργασίες, να έχουν μια τέτοιου είδους απασχόληση, είτε αυτοί, και ακόμα και αυτοί που επιθυμούν, δεν έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση, δεν έχουν την κατάλληλη κατάσταση προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες. Ναι, δεν ξέρω αν καταγράφεται στην έρευνα ή αν εικάζουμε και ερμηνεύουμε τώρα. Η απροθυμία, για να δούμε τον ένα παράγοντα, των δυνάμει εργαζομένων να καταλάβουν τις συγκεκριμένες θέσεις, έχει να κάνει κυρίως με τις συνθήκες εργασίας ή με τις αμοιβές που δίνονται?
Είναι πάρα πολύ σωστή αυτή η παρατήρηση. Αυτή η έρευνα αφορά το κομμάτι της προσφοράς εργασίας, της ζήτησης εργασίας. Άρα λοιπόν έχουμε την πλευρά των επιχειρήσεων και το πώς οι επιχειρήσεις αιτιολογούν αυτήν την ύπαρξη των κενών θέσεων. Θα είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον, προφανώς είναι αντικείμενο μιας άλλης έρευνας, να δούμε αντίστοιχα τι απαντούν αυτοί που βρίσκονται στην πλευρά της προσφοράς, έτσι, δηλαδή αυτοί δηλαδή που θα μπορούσαν να καλύψουν αυτές τις θέσεις. Ενδεχομένως εκεί να βρίσκαμε ότι αυτή η απροθυμία οφείλεται όχι τόσο στο ότι δεν υπάρχει διάθεση να εργαστούν, αλλά ενδεχομένως στο ότι οι συνθήκες εργασίας όπως ο καθένας τις έχει στο μυαλό του και τις επιθυμεί, δεν είναι αυτή τη στιγμή εφικτές. Πάντως, κύριε Τεμενεκίδη, αν καταλαβαίνω σωστά όσα είπατε μέχρι τώρα, οι θέσεις αυτές δεν είναι θέσεις υψηλής εξειδίκευσης. Ποιες είναι οι ειδικότητες οι οποίες λείπουν και ποια είναι η δεξιότητα που ζητούν οι επιχειρηματίες? Έχετε δίκιο. Θα σας αναφέρω ενδεικτικά ότι οι τρεις κυριότερες ειδικότητες που εμφανίζουν τις περισσότερες κοινές θέσεις εργασίας με βάση την έρευνα είναι οι απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πολιτές, οι ανειδίκευτοι εργάτες και χειρονάκτες και οι εξειδικευμένοι τεχνίτες. Και ένα ακόμα πιο ενδιαφέρον στοιχείο, και αυτό ξέρετε δείχνει και την, να το πω έτσι, την αναντιστοιχία των αναγκών της αγοράς εργασίας και του παραγόμενου αποτελέσματος από το εκπαιδευτικό σύστημα και το σύστημα κατάρτισης. Όταν ρωτάμε τις επιχειρήσεις ποιο είναι το εκπαιδευτικό επίπεδο που απαιτείται για τη σημαντικότερη ειδικότητα στην επιχείρηση, μόνο το 33% των επιχειρήσεων δηλώνουν ότι το εκπαιδευτικό επίπεδο που απαιτείται είναι το πανεπιστημιακό πτυχίο, είναι το πτυχίο δηλαδή ΑΕΤΕΗ. Και ακόμα και αν προσθέσουμε και αυτούς που λένε ότι απαιτείται μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος σπουδών, φτάνουμε στο 35%. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μόνο μία στις τρεις θέσεις εργασίας αυτή τη στιγμή, όπως τουλάχιστον τις περιγράφουν οι επιχειρήσεις, απαιτούν κάποια ανώτατη εκπαίδευση. Αντιθέτως, το ποσοστό των επιχειρήσεων που δηλώνουν ότι το απαιτούμενο εκπαιδευτικό επίπεδο είναι απόφυτος λυκείου ή ΕΠΑΛ φτάνει το 30%, φτάνει δηλαδή σε αντίστοιχο ύψος. Και ένα ακόμα ψηλό ποσοστό, ένα 12%, δηλώνει ότι το εκπαιδευτικό επίπεδο που ικανοποιεί τη σημαντικότερη ειδικότητα στην επιχείρηση είναι το ΙΕΚ ή οι σχολές επαγγελματικής μαθητείας. Άρα βλέπουμε αυτό που λέγατε ως δεύτερο παράγοντα, ότι εκείνο που λείπει πάρα πολύ και είναι κάτι που το εισπράττουμε και από τις συζητήσεις μας με άλλους φορείς της αγοράς, θυμάμαι τελευταία και με τους εκπροσώπους του ΣΕΒ, είναι η επαγγελματική και τεχνική εξειδίκευση και όχι τόσο η πανεπιστημιακή υψηλού επίπεδου εκπαίδευση. Είναι απόλυτα σωστό αυτό που λέτε. Νομίζω ότι αποδεικνύεται και από αυτήν την έρευνα ανάγλυφα. Το πλεονέκτημα που θα έχουμε μετά την ανάλυση των στοιχείων της έρευνας είναι ότι ακριβώς έχοντας αυτό το πολύ μεγάλο δείγμα θα ξέρουμε ποιες είναι οι ειδικότητες που απαιτούνται ακόμα πιο αναλυτικά και ποιο είναι το εκπαιδευτικό επίπεδο και το επίπεδο δεξιοτήτων που απαιτείται σε κάθε κλάδο, σε κάθε γεωγραφική περιοχή. Θέλω εδώ να πω ότι ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή έχουμε διαφορετικές ανάγκες στην αγορά εργασίας. Δεν είναι μια ενιαία πανελλαδική εικόνα. Το μεγάλο λοιπόν δείγμα των 5.000 επιχειρήσεων μας δίνει τη δυνατότητα να πάμε βαθιά και να δούμε ποιες είναι οι ανάγκες ακόμα και σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας, ακόμα και σε επίπεδο νομού, αλλά ακόμα και σε εξειδικευμένους κλάδους, όχι δηλαδή μια οριζόντια αποτύπωση, αλλά μια πολύ ειδική αποτύπωση σε κάθε κλάδο και σε κάθε γεωγραφική περιοχή. Μάλιστα. Κύριε Τεμεκενίδη, είναι πραγματικά μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας και την συζητήσαμε εδώ στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.